συμμετέχουμε στο πρώτο λεσβιακό φεστιβάλ βιβλίου λόγω καταγωγής. Δηλαδή, η σύζυγός μου είναι από το Μανταμάδο και έτσι θέλαμε να βοηθήσουμε με την παρουσία μας και να τιμήσουμε με την παρουσία μας το θεσμό που ξεκινάει φέτος για το βιβλίο στο νησί. Η προσπάθεια αυτή έτσι κι αλλιώς είναι σίγουρα μία πρώτη και ίσως λιγάκι αδύναμη με την έννοια της συμμετοχής. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνει μια μεγάλη γιορτή του βιβλίου εδώ. Ο τόπος το ορίζει, έτσι κι αλλιώς χρωστάμε στη Λέσβο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Η Λέσβος έχει γεννήσει πολύ σημαντικούς, πέρα από συγγραφείς και εκδότες. Ένας εκδότης που λείπει από το φεστιβάλ Φερρυππίν είναι ο Δημήτρης Ταλιάνης με τις εκδόσεις Τοπίο, με τα φωτογραφικά λευκώματα για το απολιθωμένο δάσος, τους προσανατολισμούς στο Αιγαίο πάνω στην ποίηση του Ελίτη με την έγκριση του Οδυσσέα Ελίτη πριν το θάνατό του και πολλά άλλα τοπικά βιβλία. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να επεκταθεί το φεστιβάλ με συμμετοχές πολύ σημαντικές, περισσότερων και εκδοτών και ίσως συγγραφέων. Είναι όλες τους παιδιά μου. Δεν πρέπει να πω κάτι για κάποιο βιβλίο παραπάνω από άλλα. Σίγουρα όμως υπάρχουν βιβλία τα οποία μας κάνουν να χαιρόμαστε για το ότι εκδόθηκαν σε εμάς. Για παράδειγμα, τα άπαντα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, το καταληγμένο έργο πλέον, καθαρά το έργο του, ας πούμε, που δεν έχει ούτε ελλείψεις ούτε προσθήκες όπως στο παρελθόν είχαν γίνει, και θεωρούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα σημαντικό βιβλίο για αυτόν τον ταλαιπωρημένο ποιητή του Μεσοπολέμου. Ενδεικτικά. Ύστερα είναι τα βιβλία του Λαοκράτη Βάση, ενός μεγάλου διανοητή της Ελλάδας, ο οποίος θεωρώ ότι έχει παίξει ένα τεράστιο ρόλο στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική γραμματολογία. Εξάλλου έχει διδάξει πάρα πολλούς ανθρώπους ελληνικά σαν φιλόλογος. Από εκεί και μετά είναι η προσπάθειά μας αναβίωσης σημαντικών μεταφράσεων σε κλασική ξένη λογοτεχνία, επιλεγμένα έργα, όπως είναι ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν του Μπέρτολτ Μπρέχτ σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη και χωρικά του Νικηφόρου Βρετάκου. Καταλαβαίνετε, είναι πολλά. Τι να πρωτοπώ. Νομίζω ότι κάπου εκεί μπορώ να σας δώσω το στίγμα και της φυσιογνωμίας του ταξιδευτή. Η πρώτη φορά, μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, μια εξαιρετική πρόταση για μας. Με μεγάλη μας χαρά δεχτήκαμε την πρόταση. Ο κόσμος δέχεται πάρα πολύ καλά το όλο γεγονός. Ψάχνει, διαβάζει, ξεφυλίζει, είναι ενθουσιασμένος. Ελπίζω να συνεχιστεί και του χρόνου, μας άρεσε πάρα πολύ. Πάει πολύ καλά, έχει διάφορα events. Νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική πρωτοβουλία που έλειπε από το νησί μας. Κάποιες τσιλοαλλαγούλες μπορούμε να κάνουμε, ήταν η πρώτη φορά. Σιγά σιγά θα το διορθώσουμε και σιγά σιγά θα το πάμε προς το καλύτερο. Θα βελτιωθούμε όσο μπορούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις εκδόσεις Λιβάνη και εκδόσεις Ελληνοεκδοτική και διάφορες άλλα βιβλία όπως όλοι οι συνάδελφοι. Παιδικό, λογοτεχνία, ψυχολογικά, δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Από 0 έως 100. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σπουδαία, γιατί φέρνουμε τον κόσμο και τα παιδιά κοντά στο βιβλίο, που τώρα τελευταία έχει απομακρυνθεί η νεολαία από το βιβλίο. Είναι μια προσπάθεια που καλά είναι να γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχουν τα βιβλία για παιδιά, για εφήβους, για νηπιαγωγεία, για όλες τις ηλικίες, για μικρούς και μεγάλους. Το μαγαζί στην Αεροπόρου Γιαναρέλη, λόγω των έργων που γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι υποχρεωτικά κλειστό με απόφαση της ΔΕΙΑΛ, το οποίο θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί, όπως μας είπαν, κατά τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κατάστημα της Γέρας λειτουργεί κανονικά. Θα μπορείτε να μας βρίσκετε στα τηλέφωνα 6985-086-186, στο 2251-43236 και στο 2251-82565. Θα μπορούμε να σας τα φέρνουμε ό,τι θέλετε, παραγγελίες, και στο σπίτι σας μέχρι που να ανοίξει το μαγαζί και να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε κατηδίαν. Τώρα ούτως ή άλλως ήμασταν όλοι πάρα πολύ μαζεμένοι και μαγκωμένοι λόγω της πανδημίας.
ελπίζοντας ότι του χρόνου θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν και άλλες δράσεις, να κάνουμε και για παιδιά, γιατί τώρα ήμασταν όλοι κάπως μαγκωμένοι. Για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα και για να μην υπάρχει έξαρση κρουσμάτων, για όνομα του Θεού, για μια έκθεση βιβλίου. Έχουμε φέρει από εκδότες, έχουμε κάνει μια επιλογή διαφόρων εκδοτών που συνεργαζόμαστε. Κατά κύριο λόγο έχουμε Μετέχμιο και Διόπτρα. Οπότε υπάρχουν και παιδικά βιβλία και για εφήβους, υπάρχουν και για ενήλικες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος και να μην βρει κάτι που να τον ενδιαφέρει. Ειδικά οι πρώτες μέρες, νομίζω ότι ήταν, δηλαδή, ερχόντουσαν με τέτοια χαρά και τώρα, παρόλο που έχουν ξαναπεράσει, περνάνε έστω και για τη βόλτα, τους αρέσει και σαν βόλτα. Είναι ωραία εικόνα, είναι πολύ ωραίο. Εμείς παρουσιάζουμε τα βιβλία που έχουμε εκδώσει. Είμαστε ένας εκδοτικός οίκος της Λέσβου και του Ανατολικού Αιγαίου. Προβάλλουμε την ιστορία, τον πολιτισμό της Λέσβου και βέβαια του Ελληνικού Αιγαίου. Μπορείτε να βρείτε εκδόσεις που αφορούν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, το περιβάλλον μας και την γαστρονομία μας. Αλλά ακόμα και προσπάθειες που κάνουμε με διεθνές ενδιαφέρον, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες. Εδώ βλέπετε τη σειρά των λεσβιακών ημερολογίων, η οποία υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και από την εποχή του Στρατή Μυριβίλη. Αυτό το βιβλίο είναι Λεσβιακή Φάλαγγα, είναι μια πραγματική ιστορία μοναδική στα, αν το θέλετε, και στα στρατιωτικά χρονικά. Είναι μια ομάδα Ελληνοαμερικάνων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην Αμερική με δικά τους έξοδα και ήρθαν για να πολεμήσουν για την απελευθέρωση της Λεβίνης, μια πραγματική ιστορία με μεγάλο ενδιαφέρον. Το βιβλίο του αείμνηστου Αριστίδη Κυριαζή, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι κοντά μας, έφυγε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και είναι μια μεγάλη απώλεια για τον πνευματικό κόσμο της Λέσβου. Τελευταία μας δουλειά είναι οι Λεσβογραφίες του Αγώνα. Είναι μια σειρά διηγημάτων και ιστορικών μυθιστορημάτων συγγραφέων της Λέσβου, εμπνευσμένες από την Επανάσταση του 1821. Αυτή η έκδοσή μας αφορά το πολιτισμικό τραύμα από τις γενοκτονίες και το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, των ποντίων της Μικράς Ασίας και σήμερα των Γιαζίντι. Είναι ένα κουτί που θα περιέχει δύο βιβλία και τα οποία θα κυκλοφορήσουν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Είναι το θέμα του αφορά την ελληνική εθνική ταυτότητα στο Ανατολικό Αιγαίο και το παράδειγμα της Λέσβου, είναι μια δουλειά του κορυφαίου ιστορικού του νησιού μας, του Στρατή Αναγνώστου, το οποίο αναφέρεται σε όλα τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην ενσωμάτωση της Λέσβου στον εθνικό κορμό από το 1821 μέχρι το 1923.